Με μεγάλη καθυστέρηση προχωρά το θέμα τη αδειοδότηση για τα υδατοδρόμια, δίνοντα πλέον ελάχιστε πιθανότητε για έναρξη δρομολογίων μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Χανίων Κώστα Μποροκαλάκη, ενώ ο φάκελο έχει ήδη αποσταλεί στου αρμόδιου για να δοθεί το πράσινο φω, χρειάζεται ουσιαστικά η γνωμοδότηση 7 συνολικών υπηρεσιών. Έχουμε αποστείλει πλήρη τεχνικό φάκελο στο αρμόδιο Υπουργείο για να εκδοθεί άδεια υδατοδρομίου στο λιμένα τη Σούδα. Και παράλληλα, Έχουμε καταθέσει και μελέτη πραγματικών επιπτώσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντο και Κλιματική Αλλαγή για να εκδοθεί μελέτη πυροβολικών επιπτώσεων για το Ιδατοδρόμιο. Ε, σε, σε αυτή τη φάση, το αρμόδιο Υπουργείο έχει αποστείλει σε 7 συναρμόδιε υπηρεσίε το φάκελο για γνωμοδότηση. Και εμεί είμαστε συνεννόηση και συνεργασία και πιέζουμε τι υπηρεσίε αυτέ, προκειμένου να έχουμε ω το δυνατόν συντομότερα τι γνωμοδοτήσει και εγκρίσει που απαιτούνται. Όπω αναφέρει, χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, δεν αρκεί μόνο να εκδοθεί σύντομα η ίδια λειτουργία σιδατοδρομίου στον κόλπο τη αλλά και να γίνει το δίκτυο διαδρομίων. Για να είναι βιώσιμο το εγχείρημα να γίνουν δρομολόγια, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια και να έρθουν οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον χώρο να βάλουν τα υδροπλάνα στην περιοχή, πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο ιδεατοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή, νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδε, Κρήτη, ώστε να υπάρχει πτυτικό αντικείμενο, πτυτικό έργο. Δηλαδή να μπορεί το υδροπλάνο να πάει από το ένα υδροδρομίο στο άλλο, να μεταφέρει επιβάτε από τη μία περιοχή στην άλλη. Οπότε αυτό είναι απαραίτητη προπόθεση ότι πρέπει παράλληλα και τα άλλα λιμάνια και άλλες άλλε περιοχέ να προχωρήσουν στην άδεια στην έκδοση άδεια λειτουργία των Δύο λοιπόν ελληνικέ εταιρείε που έχουν βάλει μπρο επενδύσει για τη δημιουργία δικτύων δεκάδων υδατοδρομίων και την εκτέλεση πτήσεων με υδροπλάνα τρέχουν τα το επιχειρηματικά του σχέδια. Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα και η γραφειοκρατική καθυστέρηση ενδέχεται να μεταθέσουν τι πρώτε πτήσει για το επόμενο καλοκαίρι.